Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 981. Είναι από το βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, Ιώτα Θήτα, 19ο κεφάλαιο. Σελίδες λοιπόν 981, κεφάλαιο 19, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 19, Ιώτα Θήτα, σελίδες 981. Κεφάλαιο 19, Ιώτα Θήτα, σελίδες 981, πρώτο εδάφιο. Ενώ δε ο Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος, αφού επέρασε τα ανατολικά μέρη, ήρθε εις την Έφεσον και ευρών την άς μαθητάς είπε προς αυτούς, «Ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστεύσατε». Εδέ είπαν προς αυτόν, «Αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Ιστί λοιπόν ευαυτίστητε». Ιδέ είπαν στο βάφτισμα του Ιωάννου. Και είπε ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν ευάφτισε βάφτισμα μετανοίας λέγον προς τον λαό να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον μεταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσατες δε βαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτοι άνδρες έως 12. Και εισελθών εις την συναγωγήν ελάλη μετά Παρισίας, διαλεγόμενος 3 μήνας και πείθων εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως τινές εσκληρύνοντο και δεν επίθοντο κακολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο την όσο ώστις ελέγετο τύραννος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι ακούοντες στην Ασίαν ήκουσαν τον λόγον του Κυρίου Ιησού Ιουδαίτε και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από το σώματος αυτού μανδύλια υπεριζώματα και έφευγον από αυτόν οι ασθένοι και τα πνεύματα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Και τινές από των περιερχομένων εξορχιστών Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρωσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες σας ορκίζομαι εις τον Ιησούν τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράττοντες τούτο ήσαν 7 τινές ιοί Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθένε το πνεύμα το πονηρόν είπε τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω, σεις δε τίνες είστε και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος εις τον οποίον ήτο το πνεύμα το πονηρόν και νικήσας αυτούς ίσχυσε κατά αυτόν ώστε γυμνή και τετραυματισμένη έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Και τούτο έγινε γνωστόν εις πάντας Ιουδαίους τε και Έλληνες τους κατοικούντας εις Έφεσον και επέπεσεν φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχονται εξομολογούμενοι και φανερώνονται στα σπράξεις αυτών. Πολλοί δε εξ εκείνων ήτινες έκαμνων μαγείας φέρονται στα βιβλία αυτών κατέκαιων ενώπιον αυτών και αριθμίσαντε στα στιμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεώς ύφξανε και ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Ο Παύλος βρίσκεται στο δεύτερο αποστολικό του ταξίδι. Τέλειωσε στην Κόρινθο και παίρνοντας μαζί τους αδελφούς Πρίσκυλα και Ακύλα έφτασαν στην Έφεσο. Εκεί στην Έφεσο εισήλθε εις τη συναγωγή, συνδιελέχθη με τον Ιουδαίον και οι Ιουδαίοι παρακαλούσαν αυτόν να μείνει περισσότερο καιρό μαζί τους, όμως αυτός δεν συμφώνησε και δεν συμφώνησε αλλά αντιθέτως αποχαιρέτησε αυτούς λέγοντας πρέπει εξάπαντος να κάνω την ερχομένη εορτήν εις Ιεροσόλυμα, θέλω δε επιστρέψει πάλι προς εσάς του Θεού θέλοντος. Και ό,τι κάνει ο Απόστολος Παύλος είναι με απόλυτη οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και τούτο φαίνεται στην επιστολή προς Γαλάτας όπου λέγει στο δεύτερο κεφάλαιο μετά 14 έτη πάλι ανέβην εις Ιεροσόλυμα συμπαραλαβών και τον Τίτον ανέβηδε κατά αποκάλυψη και παρέστησα προς αυτούς το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω μεταξύ των εθνών κατηδίαν προς τους επισημωτέρους μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Το 54 λοιπόν μετά Χριστό που βρέθηκε στην Έφεσο, εκεί του φανέρωσε ο Θεός,
αφού τέλειωσε το δεύτερο αποστολικό του ταξίδι, ότι πρέπει να παρευρεθεί, γι' αυτό λέγει και εξάπαντος πρέπει να κάνω την εχομένη εορτή σε Ιεροσόλυμα, πρέπει να παρευρεθεί στα Ιεροσόλυμα, όπου θα φανερώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο εξ αποκαλύψεως έλαβε ο Απόστολος Παύλος, καθώς το 37 μετά Χριστό τον επισκέφθηκε ο Ιησούς Χριστός και τον αναγέννησε και τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. 3 χρόνια βρέθηκε στην έρημο, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος του απεκάλυψε το Ευαγγέλιο. Στα 40, το 40 μετά Χριστό, που πολλοί λένε ότι είναι και η ηλικία του Παύλου, ότι ο Παύλος γεννήθηκε περίπου το 0, έτσι τουλάχιστον πως χρονολογείται, 40 χρονών γύρισε στα Ιεροσόλυμα θέλοντας να κηρύξει το Ευαγγέλιο εκεί. Όμως έμεινε πολύ λίγο καιρό, λέει η Γραφή, λίγες μέρες έμεινε. Συνάντησε προσωπικό τον Πέτρο και τον Ιάκωβο, όμως ήρθε ο Κύριος και του είπε δεν θα μείνεις εδώ, φύγε να επιστρέψεις στην πόλη σου, στην Ταρσό, γιατί εδώ θα σε θανατώσουν. Είχε τις αντιρρήσεις του το 40, δεν ήξερε ακόμη τι θα πει ακριβώς οδηγία Πνεύματος Αγίου και διοίκησης Πνεύματος Αγίου, και έτσι έφερε αντιρρήσεις στον Ιησού Χριστό λέγοντας δεν ξέρεις καλά Κύριε εσύ, εδώ με γνωρίζουν όλοι ότι ήμουν ενάντιος και εχθρός της αιρέσεως των Αζωραίων, άρα όποιος με ακούσει θα σωθεί. Ο Κύριος όμως του είπε φύγε γρήγορα γιατί θα σε θανατώσουν, και πράγματι ίσα ίσα που πρόλαβαν οι μαθητές να τον διώξουν και γλίτωσε τη ζωή του ο Απόστολος Παύλος. Έμεινε άλλα 4 χρόνια περίπου στην Ταρσό, έφτασε τα 44 μετά Χριστό, και εκεί περιμένοντας τον Κύριο πια, χωρίς να κάνει καμία κίνηση ο ίδιος, είδε τον Βαρνάβα να έρχεται στην Ταρσό και να τον προσκαλεί να πάνε στην Αντιόχεια, όπου στην Αντιόχεια πια το 44 μετά Χριστό δημιουργήθηκε μια εκκλησία μετά το μεγάλο διωγμό του Στεφάνου. Έπρεπε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να ξεκινήσει από την Αντιόχεια, έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να δημιουργηθεί εκκλησία στην Αντιόχεια, και όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους, και στη ζωή μας αδερφοί αγαπητοί όλα θέλουν το χρόνο τους, και η ασφάλεια του χριστιανού, του πιστού, του ανθρώπου του Θεού είναι να περιμένει με υπομονή την πρόσκληση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πράγματι βρέθηκε στην Αντιόχεια, βγήκε το 45 στο πρώτο αποστολικό του ταξίδι με τον Βαρνάβα, αργότερα ήρθε ερεθισμός ανάμεσα στον Παύλο και στον Βαρνάβα και βγήκε το δεύτερο πάλι από την Αντιόχεια αποστολικό του ταξίδι μαζί με τον Σίλα και τον Τιμόθεο, και τέλος τώρα το 54 μετά Χριστό ο Απόστολος Παύλος πριν 14 χρόνια λέει στους Γαλάτες, όταν βρέθηκα στα Ιεροσόλυμα, τώρα πρέπει να βρεθώ ξανά για να παρουσιάσω στους επισημωτέρους το Λόγο του Θεού, γιατί εάν δεν κηρύττω ακριβώς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε ματέως κοπιάζω. Τόσο καθαρά το λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως τρέχω ή έτρεξα εις μάτιν. Είναι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή των ανθρώπων του Θεού, των πιστών αλλά και των δούλων του Θεού, να κηρύττουνε και να ζούνε ακριβώς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ώστε να υπάρχει η συμμαρτύρηση του Ιησού Χριστού στο Λόγο Του, αλλά και τα καλά αποτελέσματα, όπως τα περιγράφει ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε, και τότε αφού φυλάξετε τα σεντολάς μου, θα στείλω εγώ άλλον παράκλινο να μένει μαζί σας εις τον αιώνα, και δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά θα έρθω ξανά, δια Πνεύματος Αγίου τώρα, και όχι μόνο εγώ αλλά και ο πατέρας μου, και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Και όπως εγώ και ο πατήρ μου είναι ένα, έτσι και εσείς με μένα και με τον πατέρα μου θα είμαστε ένα. Γιατί μέσα μας πια θα κατοικεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, και πιο σωστά ο Πατέρας, ο Υιός δια Πνεύματος Αγίου, καθώς ο Θεός ο αιώνιος είναι τριαδικός και αχώριστος.
Αφού λοιπόν παρέστησε το Ευαγγέλιο του ο Απόστολος Παύλος στα Ιεροσόλυμα, στους επισημωτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τους λοιπούς, πέρασε από την Αντιόχεια και ξεκίνησε το τρίτο αποστολικό του ταξίδι, πηγαίνοντας πρώτα στην Συρία και κατάτησε στην Έφεσο, όπου εκεί τα πράγματα είναι έτοιμα. Και το μήνυμα σήμερα είναι ότι τα πάντα είναι έτοιμα, αλλά πρέπει να περιμένουμε το χρόνο του Κυρίου για να τα απολαμβάνουμε. Τα πάντα είναι έτοιμα. Δηλαδή, πριν φτάσει εκεί, και ενώ ο Απόστολος Παύλος πήγαινε στα Ιεροσόλυμα και στην Αντιόχεια, εκεί στην Έφεσο βρέθηκε, όπως είπαμε, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Όμως εκεί ήρθε και ένας μαθητής ονόματι Απολλός, ο οποίος λέει γραφεί ότι ήταν ζέων κατά το πνεύμα και εκήρυτε τα περί του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αλλά δεν ήξερε ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, όταν τους είδαν, τους άκουσαν, τον άκουσαν, τον φώναξαν και λέει η Γραφή, εξέθεσαν εις αυτόν ακριβέστερα τον Λόγο του Θεού. Και το χαρακτηριστικό των δούλων του Θεού είναι ότι άμεσα δέχονται το Λόγο του Θεού. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι κάτι που πρέπει με μεγάλη προσοχή όλοι μας να πάρουμε στερεά απόφαση. Το γράφει είναι ναι και αμήν. Δεν το γράφει, με μεγάλη αμφιβολία σε ακούω. Είναι ανάγκη να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Και εμείς έχουμε πάρει μία απόφαση, αδελφοί, σήμερα. Όλοι μας. Να μείνουμε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, όπως περιγράφεται ακριβώς και μόνο από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού. Πρώτον. Και δεύτερον, να εξητούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου για να έχουμε οδηγία, αλλά και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε όχι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά να περιπατούμε και κατά το Πνεύμα. Στερεά απόφαση. Στη ζωή μας την προσωπική, στη ζωή μας την οικογενειακή και στη ζωή μας την εκκλησιαστική. Αμήν, αδερφοί. Στερεά απόφαση, αμετακίνητη. Ό,τι είναι γραμμένο για μας είναι εν το αυτό ναι και αμήν. Είναι ναι και αμήν. Και δεν στρέφουμε αλλού, γιατί ξέρουμε ότι αν απομακρυνθούμε από τον απόλυτο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, τότε θα τρέχουμε εις μάτιν στη ζωή μας. Εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, μέσα από το Λόγο του Θεού, θα ζούμε, θα περπατάμε και θα δοξάζουμε τον Κύριο. Το αποτέλεσμα. Ήρθε ο Παύλος. Ο Απολλός έφυγε. Με οδηγία Πνεύματος Αγίου πήγε στην Κόρινθο, όπου πολύ αργότερα ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι εγώ εφύτευσα στην Κόρινθο, ο Απολλός επότισε. Εφάνη, λέει, πάρα πολύ χρήσιμος. Ωφέλησε πολύ τους πιστεύοντας στο όνομα του Χριστού δια της χάριτος του Θεού. Τώρα όμως αρχίζει το έργο του Θεού στο τρίτο αποστολικό ταξίδι του Παύλου. Είναι όλα έτοιμα. Ανάμεσα σε όλους που συναντάει ο Απόστολος Παύλος είναι και 12 μαθητές του Απολλό, οι οποίοι ξέρουν τα περί του ονόματος του Ιησού Χριστού, αλλά δεν ξέρουν, δεν τους εξέθεσε την ακριβεστέραν οδόν του Κυρίου ο Απολλός, όπως έκαμε η Πρίσκυλα και ο Ακύλας, και έτσι γνωρίζουν μόνο το βάφτισμα του Ιωάννου, της μετανοίας, και εκ τούτου δεν γνωρίζουν το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, γιατί δεν βαφτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η ερώτηση λοιπόν του Αποστόλου Παύλου είναι καθαρή και απόλυτη, που ισχύει σε όλους τους αιώνες. Αφού επιστεύσατε στο όνομα του Χριστού, λάβατε Πνεύμα Άγιο? Δεν γίνεται να πιστεύεις στο όνομα του Χριστού και να μην λαμβάνεις Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι έτσι γεγραμμένο. Ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο το δίδει στους πειθαρχούντας,
στους εξηχτούντας αλλά και στους πιστεύοντας. Αφού επιστεύσατε λάβατε πνευμάγιο. Και οι 12 μαθητές λένε ούτε έχουμε ακούσει καν τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Παύλος διερευνά ρωτώντας σε τι βαφτιστήκατε, δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Και απάντησαν όχι, στο βάφτισμα μετανοίας του Ιωάννου. Τότε προσέταξε αυτούς και αυτοί δέχθησαν το Λόγο του Θεού, ευαυτίστησαν εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ύστερα προσευχηθέντες, και αφού επέθηκε ο Απόστολος Παύλος τα σχήρας αυτού επί των 12 μαθητών, έλαβαν και οι 12 Πνεύμα Άγιο και λάλου γλώσσας και προεφύτευον κατά το σημείο το μοναδικό της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα πια και αυτή η εκκρεμότητα τακτοποιήθηκε και μπαίνουμε πια στο σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου για τη σωτηρία των ψυχών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου και η ομολογία της σωτηρίας μας. Όλα τα άλλα είναι, μπορεί να μην είναι κακά, αλλά δεν είναι καρποφόρα. Ό,τι να είναι όλα τα άλλα. Μόνο το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η ομολογία της σωτηρίας μας και το ταμείο μας, η προσευχή για διοίκηση Πνεύματος Αγίου και για ευλογία Πνεύματος Αγίου. Και έτσι άρχισε ο Παύλος να κηρύττει. Κάποιοι αντιστεκόντουσαν, γιατί πάντοτε υπάρχουν και αυτοί που αντιστέκονται στην αλήθεια του Ευαγγελίου, και ο Απόστολος Παύλος απεχώρησε τους μαθητάς, πήγε σε ένα σχολείο κάποιου που ελέγεται ο Τύρανος και επί 2 έτη κήρυτε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εκεί στο σχολείο, ώστε όλη η Ασία άκουσε τα περί του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και σε αυτό το έργο το απλό, διότι ο Θεός κατά τη σοφία του ευδόκησε με τιμωρία του κηρύγματος να σώζει τους ανθρώπους. Όχι με άλλες δραστηριότητες, με τη μορία του κηρύγματος να σώζει τους ανθρώπους. Και συμμαρτυρούσε ο Θεός το κήρυγμα, γινόντουσαν πολλά θαύματα, ώστε έγινε και το μοναδικό αυτό μέσα στη γραφή χαρακτηριστικό, ότι επί ασθενείς εφέρονται από το σώματος του Παύλου μαντήλια και περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο. Ένδοξη παρουσία του Θεού, και μέσα σε 2 χρόνια πίστεψε όλη η Ασία. Όμως υπάρχουν και οι κάλπικοι. Γιατί υπάρχει ο χριστιανός, αλλά υπάρχει ο αληθινός, αλλά υπάρχει και ο κάλπικος χριστιανός. Να τώρα 7 γη ενός ιερέως Σκευά, οι οποίοι άκουγαν και έβλεπαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και πώς θεραπεύονταν οι άνθρωποι και ελευθερώνονταν από τα πνεύματα της πονηρίας, και απεφάσισαν και αυτοί εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να κάνουν το ίδιο. Αλλά δεν είναι αληθινοί. Είναι κάλπικοι. Πηγαίνουν λοιπόν σε ένα δαιμονιζόμενο, προσεύχονται και λένε στο όνομα του Ιησού, τον οποίο ο Παύλος κηρύττει. Δεν γίνεται έτσι. Εάν δεν μέσα σου δεν κατοικεί ο Θεός, ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, δεν γίνεται τίποτα. Και το Πνεύμα το ακάθαρτο είπε, τον Ιησού το ξέρω, τον Παύλο το ξέρω, εσάς δεν σας ξέρω. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί να προσέξουμε. Μας ξέρει όλα τα ουράνια στρατεύματα. Γιατί μέσα μας κατοικεί ο παντοδύναμος Θεός. Και ο διάβολος μας ξέρει και φοβάται, γιατί δεν μπορεί να μας αγγίξει, αλλά αγωνίζεται να μας βγάλει έξω από την οδόν της αληθείας. Να μας βγάλει έξω από το Λόγο του Θεού και από το θέλημα του Θεού, χρησιμοποιώντας τα βέλη του τα πεπειρωμένα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί να πάρουμε σήμερα στερεά απόφαση. Θα μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Στερεοί και αμετακίνητοι, γιατί θέλουμε να μην πυγμαχούμε στον αέρα και να μην τρέχουμε και αγωνιζόμαστε εις μάτιν. Αμήν αδερφοί. Απόλυτα στο Λόγο του Θεού.
και προσοχή και μόνο στο Λόγο του Θεού. Δεν θέλουμε άλλα πράγματα. Δεν μας συμφέρουνε. Τ' άκουσαν αυτό όλοι και φοβήθησαν το Θεό. Με αποτέλεσμα όσοι έκαναν μαγείες, και οι μαγείες είναι δια πνεύματος πονηρίας, γιατί ένα είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός, παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, όλα τα άλλα πνεύματα από πουδήποτε και αν προέρχονται, οπωσδήποτε και αν εμφανίζονται ή αποκαλύπτονται, το βέβαιο είναι ότι είναι πνεύματα πονηρίας. Οι πράτοντες λοιπόν μαγείας πήραν τα βιβλία τους, τα έκαψαν εις δόξαν του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ήτανε μεγάλης αξίας σε χρήματα, πάνω από 50.000 αργύρια. Το αποτέλεσμα είναι όμως κατά αυτόν τον τρόπο ύφξανε και ίσχυε ο Λόγος του Θεού, και εμείς σήμερα θέλουμε αυτό. Να αυξάνει και να ισχύει ο Λόγος του Θεού στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Γιατί αν δεν αυξάνει τότε και δεν ισχύει, τότε ερημώνεται ο χριστιανός. Επέρχεται ερήμωσης τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο στην οικογενειακή μας ζωή και τέλος και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Δεν θέλουμε ερήμωση, θέλουμε να αυξάνει και να ισχύει κρατεώς ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό σήμερα φεύγουμε με αυτή τη στερεά απόφαση. Θα μείνουμε ακριβώς και θα περπατάμε ακριβώς, όχι ως άσοφοι, αλλά ασοφοί, ως σοφοί, γιατί οι μέρες είναι πορηρές. Ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αμήν. Αμήν.